9 λεπτά και περασμένες στις 12 η ώρα. Σας είπα και σας υποσχέθηκα ότι μαζί μας σήμερα στις 12 και κάτι Zenith FM θα είναι το Ελενάκι μας, Ελένη Χατζίδου, εδώ στον Zenith FM. Και πάλι Ελενάκι μου, καλημέρα. Αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις ρε κορίτσι μου? Σας έρχομαι, σας έρχομαι. Το ξέρω, περιμένουμε, περιμένουμε. Ωραίο μου, έρχομαι, έρχομαι πάλι Κύπρο. Έχω νέα να σου πω, πολύ χαρούμενη, γίνονται πράγματα. Το βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχεις μπει στην οικογένεια της Spicy, ένα πάρα πολύ καλό πράγμα αυτό. Μίλα μου λίγο γι' αυτό, ναι. Ρε Ελενάκι μου. Spicy, ίσο φίβος. Ίσον επιτυχία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είναι δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορούσε να μου τύχει κάτι καλύτερο. Φτύνομαι κάθε μέρα και κάνω το σταυρό μου. Όταν μου έγινε η πρόταση, αλήθεια νομίζω ότι για 5 λεπτά είχα χαθεί από τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και όλοι χαιρόμαστε. Το ξέρω, αγάπη, γιατί είστε από τους πρώτους που με στηρίξατε και ακόμα με στηρίζετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ήσασταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου και δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Μα σου το είπα, όταν ήρθες εδώ στο στούντιο σου είπα, όταν γίνεις μεγάλη μην ξεχάσεις ποτέ. Όχι αγάπη μου, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Εντάξει, να μην γίνεται, αλλά τέλος πάντων, εγώ τουλάχιστον με εμάς δεν θα γίνει. Όχι, όχι. Όχι, θέλω να σου πω ότι εντάξει, έχουμε δει διάφορα. Γενικά, δεν ξέρω, εγώ δεν λειτουργώ έτσι και βέβαια δεν ξέρω ποτέ τι γίνεται, γιατί το μυαλό κολλάει και δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου γυρίσει κάποια στιγμή. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα από ανθρώπους που έχουν ξεχάσει που ήταν και που βρεθήκανε. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να το πάθω ποτέ αυτό. Και ειδικά ανθρώπους σου λέω που μου σταθήκανε από την αρχή, δεν τους ξεχνάω, δεν ξεχνάω με τίποτα. Να σου πω κάτι ρε Ελένη μου. Λες, σε στηρίξαμε κι εμείς σαν σταθμός και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι εάν εσύ δεν είχες αυτό το άστρο, δεν νομίζω να ούτε και ο κόσμος να το άρεσε ούτε το χειρότερα, ούτε οι ερμηνείες αυτές που κάνεις εδώ στην Κύπρο. Γιατί σου το αποδεικνύει, έρχεσαι για ακόμη μια φορά. Ακόμα, έχω χάσει το λογαριασμό, είναι η τέταρτη, είναι η πέμπτη φορά, δεν θυμάμαι. Αλλά έχω συνεχώς προσκλήσεις και σου λέω χαίρομαι πάρα πολύ. Πάει να πει αυτό που είπες, ότι αρέσει στον κόσμο, ότι περνάει καλά, διασκεδάζει. Δεν είναι μόνο το κομμάτι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο το ακούσατε μία, το ακούσατε δύο, σας αρέσει, ναι. Αλλά χαίρομαι γιατί επιβεβαιώνομαι εγώ σαν καλλιτέχνηδα, καταλαβές, ότι περνάει καλά ο κόσμος και με ζητάνε για να ξαναδιασκεδάσουμε και όλα αυτά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα που μπήκε σε αυτή την οικογένεια της επιτυχίας, στη Spicy, έχουμε κάτι καινούριο? Προς το παρόν όχι. Έχουμε κάνει το βίντεο κλιπ βασικά για αυτό το κομμάτι, ενώ δεν υπάρχει κάτι καινούριο, καινούριο κομμάτι. Έχουμε κάνει το βίντεο κλιπ τη Δευτέρα, το κάναμε. Ναι, το είδα στο Facebook. Είναι περίπου έτοιμο σε μια εβδομάδα. Ανυπομονώ και εγώ, περιμένω πως και πως, γιατί ξέρεις τώρα η πρώτη μου φορά ήταν λίγο περίεργη. Δεν ήξερα, μου είχε ο σκηνοθέτης, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, δεν ήξερα πως να φερθώ. Ο Θωμάς ο Χρυσοχοίδης, ο σκηνοθέτης, τους είχαν εντάξει πάρα πολλά βίντεο κλιπ, πολλές επιτυχίες. Κάναμε και τη φωτογράφηση. Και σου λέω εντάξει, απλά να μας είναι φυσικά μετά από κάποιο καιρό να βγάλουμε ένα καινούργιο κομμάτι, αλλά δεν έχουμε συζητήσει καθόλου στην εταιρεία. Έχουμε πέσει πάνω στο χειρότερα. Σου λέω τώρα στο βίντεο κλιπ. Να οπτικοποιηθεί και όλο αυτό και βλέπουμε. Πού σε πετυχαίνω τώρα? Είμαι στον δρόμο για αεροδρόμιο, σου λέω έρχομαι σε εσάς. Θα κάνω δύο εμφανίσεις, μία στην Πάφο και μία στην Αγία Νάπα. Και από εβδομάδα πάλι Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Άρτα, ξανά Ηράκλειο, μετά για πρωτοχρόνια, Φλόρινα, Γερμανία θα πάω. Πολύ καλά. Περιοδία συνεχώς. Κανονικά, ναι. Έχει γίνει για καμία πρόταση? Να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν το τραγούδι. Κάτι συζητάω μετά τις γιορτές για σχήμα. Προς το παρόν δηλαδή και τις γιορτές και τον Ιανουάριο νομίζω ότι θα τον περάσω έτσι, πηγαίνοντας στην Ελλάδα σε διάφορα μέρη και Κύπρο και εξωτερικό. Και από Φεβρουάριο και μετά κάτι συζητάω. Ωραία. Άρα να πούμε ακόμη μια φορά ότι θα είσαι στην Πάφο σήμερα και αύριο Σάββατο στο Velvet Lips Winter στην Αγία Νάπα για να γίνει χαμός με λουλουδοπόλεμο και όλα αυτά. Ναι, έτσι,
έτσι, έτσι. Μέχρι τελικής ποτόσεως. Ελένη Χατζίδου υπογράφει. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε λοιπόν να σε δούμε αύριο στο Velvet Lips Winter στην Αγία Νάπα και απόψε στην Πάφο. Εύχομαι να έχεις ένα ωραίο ταξίδι και τώρα με την πτήση αυτή, αλλά γενικά να έχεις ένα ωραίο ταξίδι στην καριέρα σου, Λενάκη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολλά φιλιά και σε όλους, Σε όλους. Τα παιδιά. Θα τους δώσω. Το σοφάκι ήρθε πάνω Ελλάδα. Αλήθεια, τι για πάντα. Όχι ρε εσύ, θα την αφήσουμε να πάει για πάντα. Δεν την αφήνουμε. Τρελαθήκαμε. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς πάρα πολύ θα δώσεις. Εντάξει Ελενάκη μου, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε, ναι, 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 φιλιά. Άντε, γεια, γεια, γεια. Ελένη Χατζίδου λοιπόν, εδώ σε 9:04. Απόψη στην Πάφο, αύριο στην Αγία Νάπα, στο Velvet Lips Winter. Μέχρι τελικής πτώσεως, λέει η Χατζίδου, θα διασκεδάσουμε αύριο. Άντε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τώρα, χειρότερα.